Το πράσινο σακί, πρόσεξε μου λέει, και τέτοια πατάτα δεν έχεις φάει ποτέ. Πες το εσύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για τηγανική πατάτα. Πράσινο ήταν, Ομόνια Λαός πρωτάθλημα, τι να είναι. Μπράβο. Να βάλουμε το κουραλάκι κάτω. Έχει κόσμο που δεν θέλει. Να βάλουμε το κουραλάκι κάτω. Ελάτε παρακαλώ. Είναι με το χαρτί. Ελάσσο! Εδώ και μια τριανταγή να μας άψουν τα φώτα. Έχουμε το δικίνη στο πάζο με όλα. Άντε και... Εγώ θα πάω πίσω τα φώτα. Αν δεν μαϊρέψει άσπρο μαλλί, για να πάρουν. Σήμερα η καλλιέργεια της κυπριακής πατάτας έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Μέσα από το εμπόριο κατάφερε να γίνει παγκόσμια γνωστή και ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης που προτιμούν κυπριακές πατάτες. Η περιοχή της Αυγόρου, η Κύπρος, έχει καταφέρει πάρα πολλά όσον αφορά τον αγροτικό τομέα και ειδικά στην καλλιέργεια της πατάτας. Αυτό που προσωπικά με γεμίζει με πάρα πολύ περηφάνεια είναι αυτό που είδα απόψε, τα διάφορα προϊόντα που μπορούμε να παράξουμε από την πατάτα και όπως είπε και ο πρόεδρος της κοινότητας, μπορεί αυτό να αποτελέσει το έναυσμα για τη συμμετοχή και νέων πλέον στο επάγγελμα του αγρότη στην καλλιέργεια της πατάτας. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα.